αν ευσταθούν αυτά που λένε οι Ουκρανοί για ανακατάληψη χωριών κοντά στο Ντανιέτσκ. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, η οποία λέει επί της ουσίας ότι όλες οι αντιπιθέσεις έως τώρα έχουν αποκρουστεί με επιτυχία από τις ρωσικές αμυντικές ή επιθετικές δυνάμεις, όπως θέλει κανείς το λέει. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό και αυτό που γίνεται στη Γερμανία. Έτσι, μεγαλύτερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, αεροπορική άσκηση της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεν ξέρω κι εγώ με πόσες χιλιάδες μέλη και με πόσες χιλιάδες αεροσκάφη. Σωστά λες, Κώστα. Καταρχήν να πούμε ότι πλέον επισήμως έχει ξεκινήσει η Ουκρανική αντεπίθεση. Έχει επιβεβαιωθεί με δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από το Σάββατο. Η Ουκρανική πλευρά όντως διατείνεται ότι έχει καταλάβει, ανακαταλάβει μάλλον, 4 χωριά στην νότιο-ανατολική Ουκρανία. Έχει δείξει κάποια βίντεο που εμφανίζονται οι Ουκρανοί στρατιώτες να υψώνουν ουκρανική σημαία σε κάποια κατεστραμμένα κτίρια και τα σχετικά. Και βέβαια αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ειδησιογραφίας, ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητα μέσα για να επιβεβαιώσουν τις όποιες πληροφορίες έρχονται είτε από ουκρανική είτε από ρωσική πλευρά. Όπως είπες πολύ σωστά, η Ρωσία διατείνεται ότι έχει αποκρούσει επιθέσεις. Μάλιστα, η Ρωσία έχει, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έχει το τελευταίο 48ωρο καταστρέψει 7 γερμανικά άρματα Leopard και 5 αμερικανικά τεθωρακισμένα Bradley. Μάλιστα, την Κυριακή, χθες, είχαμε και μία τελετή παρασημοφόρησης από τον Υπουργό Άμυνας, τον Σοϊγκού, στρατιωτών που υποτίθεται ότι έχουν πάρει μέρος σε κάποιες επιχειρήσεις κατά των αρμάτων μάχης που προέρχονται από χώρες του ΝΑΤΟ. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί προφανώς η Ουκρανική αντεπίθεση πλέον έχει ξεκινήσει, παίρνουν μέρος από ό,τι φαίνεται και άρματα μάχης και άλλου είδους οπλισμό που έχει προμηθευτεί από τον ΝΑΤΟ. Θα δούμε τώρα πώς εξελιχθούν τα πράγματα από πλευράς βέβαια στρατιωτικής. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, Κώστα, στην ειδησιογραφία από την Ουκρανία, το γεγονός ότι ο Πριγκόζιν, ο γνωστός, ο Γευγένη Πριγκόζιν της Βάγνερ, σηκώνει ξανά μπαϊράκι κατά του Κρεμλίνου. Το περίεργο θα ήταν να μην σήκωνε μπαϊράκι ο κύριος Πριγκόζιν. Ναι, έχεις δίκιο. Σημασία έχει ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας προσπαθεί πλέον να πάρει υπό την αιγίδα του, αν μπορώ να πω, όλες τις διάφορες παραστρατιωτικές ή στρατιωτικές ομάδες μισθοφόρων ρωσικές που δρούνε στην Ουκρανία. Και μεταξύ άλλων και έχει ζητήσει μέχρι την 1η Ιουλίου να υπογράψουν κάποια νέα συμβόλαια. Μάλιστα, η μία από αυτές τις ομάδες των ειδικών δυνάμεων της Τσετσενίας, Άχματ λέγεται, είπε ότι θα όντως θα υπογράψουμε. Ο Πριγκόζιν βγήκε και είπε ότι δεν υπογράφουμε καμία σύμβαση. Είναι προφανές ότι και το Κρεμλίνο φοβάται μάλλον την ενδυνάμωση αυτών των ομάδων, των στρατιωτικών, και θέλει να τις βάλει υπό την ομπρέλα του. Βέβαια, η δικαιολογία είναι ότι θα έχουν την προστασία του τακτικού ρωσικού στρατού και οι οικογένειες και τα θύματα επίσης τη στήριξη του ρωσικού κράτους. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Πριγκόζιν, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να επιτίθεται στο Υπουργείο Άμυνας, ίσως έχοντας και κάποιες δεύτερες βλέψεις, ναι, στο πίσω μέρος του μυαλού του, αν τα πράγματα δυσκολέψουν. Και θα ήταν και μια ευκαιρία να πούμε επίσης, Κώστα, ότι σε ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του Euronews, πριν περίπου 15 μέρες, καταγράφονται αρκετές μισθοφορικές ομάδες που λειτουργούν στη Ρωσία, στρατιωτικές. Δηλαδή, έχει Gazprom, για παράδειγμα, δύο ιδιωτικούς στρατούς, οι οποίοι δρούν για να προστατεύσουν τους αγωγούς της Gazprom στο εξωτερικό, βασικά στην Ουκρανία και στη Συρία. Υπάρχουν οι λεγόμενοι TikTok Warriors, μαχικές του TikTok, είναι του Ραμζάν Γκαντίροφ, του ηγέτη της Τσετσενίας, στρατιωτικές ομάδες, οι οποίες φωτογραφίζονται στο TikTok κτλ. Και γι' αυτό έχουν πάρει αυτό το παρατσούκλι. Μέχρι και η Ορθόδοξη Εκκλησία, όλα αυτά βέβαια πάντα με βάση ρεπορτάζ του Euronews, έχουν και αυτή η ομάδα, η οποία έχει στόχο να προστατεύσει τους χριστιανούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη γκάμα. Συμβαίνει ό,τι συνέβαινε και τη δεκαετία του 90 στον εμφύλιο πόλεμο, μάλλον στην αρχή του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία και αργότερα στον εμφύλιο πόλεμο. Επί της ουσίας, από τη στιγμή που κατέρευσε η τότε Γιουγκοσλαβία, τις περισσότερες μάχες τις δίνανε παραστρατιωτικές ομάδες. Θυμόμαστε τον Άρκαν, θυμόμαστε τον καπετάν Τράγκαν, θυμόμαστε τους Ντέλιε, δηλαδή
πάρα πολλές παραστατευτικές ομάδες. Ό,τι γίνονταν τότε πριν από 25-30 χρόνια γίνεται τώρα στην Ρωσία. Δεν είναι τίποτα, μα τίποτα ξένο προς ειδικά τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν οι ανατολικές χώρες.